Σήμερα, αντίσταση στην ινσουλίνη, αδιάγνωστη και δείκτης HOMA-IR. Πώς μπορούμε εμείς με μια απλή εξέταση σακχάρου και φυσικά ινσουλίνης να καταλάβουμε αν όντως έχουμε αντίσταση στην ινσουλίνη. Αυτό το βίντεο γίνεται γιατί πολλοί ρώτησαν από το short βίντεο το οποίο έγινε μέσω των δύο εξετάσεων των οποίων ζητάμε για την αδιάγνωστη αντίσταση στην ινσουλίνη, όπως είναι ο είπαμε, ο δείκτης HOMA-IR αλλά και η διαίρεση τριγλυκεριδίων με την HDL, πώς μπορούμε εμείς να το καταλάβουμε. Θα πρέπει να έχουμε τώρα υπόψη ότι το κλάσμα το οποίο θα πρέπει να βρούμε από τον δείκτη HOMA-IR δεν βρίσκεται τόσο απλά, απλώς διαιρούμε τη γλυκόζη με την ινσουλίνη και έχουμε το αποτέλεσμα. Θα πρέπει τώρα να πολλαπλασιάσουμε τη γλυκόζη με την ινσουλίνη και να τη διαιρέσουμε με κάποιον αριθμό τον οποίο θα δούμε. Αυτό που μας ενδιαφέρει σε πρώτο χρόνο είναι να καταλάβουμε ότι οι εξετάσεις τις οποίες έχουμε στα χέρια μας, πρώτα θα πρέπει να τις δει ο γιατρός, να μας πει και αργότερα εμείς να κάνουμε αυτές τις διαιρέσεις. Δεν προτρέχουμε εμείς να κάνουμε μόνοι μας πράγματα, να βγάλουμε ένα συμπέρασμα χωρίς να έχουμε επαγγελματική ιατρική στην ουσία γνωμάτευση. Αυτό θα πρέπει να το γνωρίζετε. Ο δείκτης εδώ πέρα τον δίνουμε για να μπορέσετε να καταλάβετε και μόνοι σας πολλές φορές πάνω κάτω τι συμβαίνει και να έχετε αντίληψη της εικόνας, της κλινικής σας εικόνας σχετικά με αυτούς τους αριθμούς. Γιατί πολλοί έχουν διάγνωση, έχουμε πει αντίσταση στην ινσουλίνη και δεν το γνωρίζουν. Οπότε μπορεί να προτρέξουν τώρα είτε σε πρόσφατες που έχουν κάνει παλαιότερες εξετάσεις και να κάνουν αυτές τις διαιρέσεις ή αν θέλετε και τον πολλαπλασιασμό ο οποίος περιέχεται μέσα σε αυτό. Θα κάνουμε ένα σύντομο σήμερα βίντεο, να περάσουμε γρήγορα να δούμε αυτή τη διαίρεση, αυτό το κλάσμα στην ουσία, αν θέλετε, το οποίο μπορεί να μας βοηθήσει να βρούμε εμείς την αντίσταση στην ινσουλίνη και ποιες είναι οι φυσιολογικές εμβέλειες και φυσικά πότε υπάρχει σοβαρή αντίσταση στην ινσουλίνη. Θα δούμε ότι οι εργαστηριακοί παράμετροι σε πρώτο χρόνο είναι ότι θα πρέπει να έχουμε μία τώρα νηστεία 12 με 14 ωρών, πριν κάνουμε δηλαδή, μας πάρουν αίμα με λίγα λόγια, πριν κάνουμε τις εξετάσεις. Αυτό το οποίο εμείς θέλουμε όμως να δούμε στις εξετάσεις είναι σίγουρα η γλυκόζη, το σακχαρό μας, το οποίο είναι σε μίλιγραμμα ανά δεσιλίτερ, τουλάχιστον στην Ελλάδα, που χρησιμοποιούμε τον αμερικανικό, θα έλεγα, τρόπο υπολογισμού σε σχέση με τα υπόλοιπα κράτη τα οποία συνήθως έχουν με μόλ ανά λίτρο, όπου εκεί πέρα ο αριθμός της διαίρεσης, όπως θα δείτε, για εμάς συνήθως στην Ελλάδα είναι στο 405, ενώ στο εξωτερικό θα είναι στο 22,5. Οπότε, αν βρίσκεστε στο εξωτερικό και η γλυκόζη σας είναι σε μόλ ανά λίτρο, μπορείτε να τυπολογίζετε με το δεύτερο πλάσμα, ενώ σε πρώτο χρόνο εμείς θα πολλαπλασιάσουμε τη γλυκόζη μας με την ινσουλίνη, η οποία είναι σε μίλι IU ανά λίτρο, όπου παντού είναι περίπου η ίδια μονάδα μέτρησης, οπότε δεν θα μας επηρεάσει αυτό, και θα το διαιρέσουμε με τον αριθμό ή το 405 ή το 22,5. Όταν εμείς βρούμε το αποτέλεσμα, θα πάμε να δούμε τώρα αυτή τη στιγμή ποιο είναι η εμβέλεια η οποία βρισκόμαστε. Αν είμαστε μέχρι το 1, αν το αποτέλεσμα δηλαδή βγει περίπου 1 και κάτω, είμαστε πάρα πολύ καλά, δεν υπάρχει αντίσταση στην ινσουλίνη, υπάρχει ευαισθησία στην ινσουλίνη, το οποίο είναι εξαιρετικό. Τώρα, από 1 μέχρι περίπου 2, 1,9, γνωρίζουμε ότι υπάρχει ήπια ή μέτρια αντίσταση στην ινσουλίνη. Όσο πιο πάνω είμαστε στην εμβέλεια, τόσο τα πράγματα αρχίζουν να γίνονται λίγο πολύ πιο επικίνδυνα, θα έλεγα. Από το 1,9, δηλαδή 2 και άνω, αρχίζουμε να μπαίνουμε τώρα σε εμβέλειες όπου είναι σοβαρή αντίσταση στην ινσουλίνη. Έτσι, κάποιος μπορεί να αντιληφθεί αν όντως υπάρχει πρόβλημα με την ινσουλίνη ή όχι. Είναι ένας άμεσος δείκτης, όπου πλέον όλα τα εργαστήρια μπορούν να το κάνουν αυτό για εσάς. Δηλαδή, να ζητήσετε ένα δείκτη HOMA-IR, ο οποίος μπορεί να βγει και να σας πει άμεσα αν υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή, κάνουν αυτή τη διαίρεση. Το κλάσμα, εν πάση περιπτώσει, γιατί υπάρχει ο πολλαπλασιασμός μέσα σε αυτό, σε αυτή την εξίσωση, αν θέλετε. Οπότε είναι σημαντικό κομμάτι να μπορέσουμε εμείς να γνωρίζουμε κάποιες εξετάσεις, τις οποίες μπορούμε να συμβοληθούμε με τον γιατρό και να το ρωτήσουμε. Θα μπορούσατε να μου την βάλετε στις εξετάσεις να το δούμε, ή αν βλέπετε ότι υπάρχει ένα απόθεση λίπους γύρω από την κοιλιά και για κάποιο διευκρίνιστο λόγο, ιδιαίτερα γυναίκες όπου έχουν μεγάλη συσσόρευση λίπους μόνο στην κοιλιά, έχουμε λεπτά άκρα, χέρια, πόδια, αλλά συνεχίζει να μεγαλώνει η κοιλιά μας, υπάρχει δηλαδή ίσως ένα απόθεση σπλαχνικού λίπους κτλ. Ίσως υπάρχει πρόβλημα με την ινσουλίνη. Και αυτό είναι το οποίο εμείς εξετάζουμε. Αν εγώ έχω ένα σάκαρο νηστείας, προσέξτε, 80, το οποίο είναι εντός των φυσιολογικών, αλλά η ινσουλίνη μου βγει ότι είναι 20 για παράδειγμα, αυτά τα μίλια IU, γιατί προσέξτε τι γίνεται εδώ. Στις εξετάσεις θα δούμε μια παράμετρο ότι από το 4 για παράδειγμα μέχρι το 25 είναι φυσιολογικό. Όχι, δεν είναι. Μετά το 12 αρχίζουμε να ανησυχούμε. Αν έχετε ινσουλίνη νηστείας παραπάνω από 12, σημαίνει ότι η ινσουλίνη σας αρχίζει να απορριθμίζεται. Δεν είναι κάτι καλό.
Μην νομίζετε ότι αν είστε εντός αυτών των εμβελιών θα είναι όλα υπέροχα. Είμαι εκεί, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Γι' αυτό θέλετε να έχετε, σας έχω πει, επαγγελματική προσέγγιση στις εξετάσεις τις οποίες έχετε, μέσω τώρα συγκρίσεων άλλων πραγμάτων, να μπορέσουμε να βγάλουμε ένα πόρισμα. Δεν είναι, επειδή όλα είναι εντός εμβέλειας, είναι μια χαρά. Θα πρέπει, για άλλους η χαμηλή εμβέλεια μπορεί να είναι πρόβλημα, για άλλους η υψηλή εμβέλεια. Οπότε θα πρέπει να δούμε, όπως για τους ηλεκτρολίτες. Μπορεί να είναι χαμηλοί ηλεκτρολίτες που σημαίνει ότι είναι πολύ παρακάτω, γιατί αυτά τα νούμερα είναι πλασματικά, δεν είναι ενδοκυταρικά κ.ο.κ. Γι' αυτό θέλετε τη βοήθεια κάποιου ειδικού και ιδιαίτερα του γιατρού που μπορεί να σας πει άμεσα ποιε θα είναι οι επόμενες σας κινήσεις. Οπότε ξανά επαναλαμβάνω, ο δείκτης είναι για να το βγάλετε ένα συμπέρασμα εσείς στο σπίτι και παράλληλα να συζητήσετε με το θεράπευτη γιατρό το οτιδήποτε πρόβλημα υπάρχει ή με τον εκάστοτε διατροφολόγο τον οποίο συνεργάζεστε, τι γίνεται και ποιες θα είναι τώρα οι επόμενες κινήσεις, ιδιαίτερα διατροφικές που θέλουμε να κινηθούμε με μια χαμηλότητα ανθράκων, αν υπάρχει πρόβλημα με την αντίσταση στην ινσουλίνη, για να μπορέσετε να διορθώσετε όχι τόσο πολύ το σάκαρο, γιατί ίσως το σάκαρο έχουμε πει να μην είναι το προβληματικό κομμάτι, αλλά η ινσουλίνη, γιατί αργότερα θα επηρεάσει και το σάκαρο και ξαφνικά το 80 σάκαρο θα γίνει 120-130. Οπότε από αυτόν εδώ τον πίνακα τον βάζουμε ξανά. Ελπίζω να σας βοηθήσει να βγάλετε τα δικά σας συμπεράσματα και να δείτε αν όντως ότι τελευταία έκανα εξετάσεις, αλλά όλα ήταν ok, ή δεν είχαν συμπεριλάβει την ινσουλίνη στον ορό αίματος, αυτό που θα γράφει δίπλα serum. Οπότε εσείς καλό θα είναι την επόμενη φορά να ζητήσετε και μία γλυκόζη, δηλαδή το σάκαρό σας, και μία ινσουλίνη, ώστε να μπορέσετε να κάνετε τις διαιρέσεις και να δείτε τι ακριβώς συμβαίνει. Ελπίζω αυτό το βίντεο να σας βοήθησε να έχετε μια πρώτη εικόνα τι ακριβώς συμβαίνει με το δίκτυο HOMA-IR, τον οποίο πάρα πολλοί ζήτησαν πώς μπορούν να κάνουν τις πράξεις στην ουσία και να βγάλουν αυτό το κλάσμα το οποίο τους ενδιαφέρει πολύ. Μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή εδώ στο κανάλι, να μοιραστείτε το βίντεο με όσους το χρειάζονται. Και από εκεί και πέρα να κάνετε like Instagram, Twitter, Grigoros Keto, Apollo Capsalis και φυσικά grigorosketo.gr και διατροφικό πλάνο το οποίο μπορεί να σας βοηθήσει αν ιδιαίτερα αν έχετε πρόβλημα με αντίσταση στην ινσουλίνη ή διαβήτη. Και διαφορετικά μπορούμε να έχουμε τη συνεδρία η οποία μπορεί να δούμε αναλυτικά είτε σας ενδιαφέρει για τη διατροφή είτε για την άσκηση, πράγματα τα οποία μπορούμε να συζητήσουμε και να δούμε πώς μπορείτε να τα βελτιώσετε. Έτσι όπως πάντα θα σας δω την επόμενη φορά. Καλή συνέχεια σε όλους.